Ο Θεός βοηθός. Oh my God. Έτσι θα μπαίνεις στη ζωή μου, ε? Δεν θέλω reality show. Το σταματάω τώρα. Ναι, τώρα είναι αργά. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα, σκάσαμε στην Ομόνια, όλη η οικογένεια, με σπρώχνανε, με πατάγανε, τι κόσμος. Και αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Έλεγα μέσα μου, και μπορεί να το έχω πει και στην μάνα μου, εγώ μια μέρα θα έρθω σε αυτή την πλατεία και όχι δεν θα με σπρώχνουνε, θα με χειροκροτάνε. Θα γίνω διάσημη. Άννα, ζούμε, κατάσταση, ακούμε! Άννα, ζούμε, κατάσταση! Δεν θα το βάλει αυτό. Υπάρχει ένα ταλέντο. Μια μικρή που η φωνή της μας άφησε κατάπληκτος και την προβάλλω στην εκπομπή αυτή σαν βεντέτα μου, σαν πρώτη βεντέτα μου από τις καινούργιες. Υποδεχτείτε την Ανούλα Βύση. Απαιτώ να κλείσει βουλιαγμένες τώρα! Έγινε τραγουδίστρια λοιπόν για να με σπρώχνουν στην Ομόνια. Το αίσθημα αυτό τι μπορεί να το σβήσει. Εγώ σας το λέω ως αναβήσει. Το πιο πολύ ξύλο η Άννα το έτρωγε. Ήταν άταχτη. Τα φορματάκια της τα ήθελαν τόσο κοντά που φαινόταν ο κυροτάγενες από κάτω και εγώ αθήμωνα. Τόσο περνάει ο καιρός, τα θέλω πιο μακριά. Κάθε Σαββάτο πηγαίναμε στον μπακάλικο του πατέρα μου και δουλεύαμε. Έκλειβα κανονικά και αγόραζα υφάσματα. Έφτιαχνα μπλουζάκια. Όσο έχω φωνή, κι ό,τι λόγια να πω, όσο έχω φωνή, σ' αγαπάω. Από μικρές όμως εγώ τις είχα ξεχωρίσει και τους είχα πει, το μωρά, εσύ είσαι εδώ, η Άννα είναι εκεί. Έβγαζε ένα δυναμισμό, μία ενέργεια που γινόταν ο αρχηγός. Θυμάμαι πιτσιρίκα, πεισματάρα, δουλευταρού. Χαιρότανε την επιτυχία του άλλου, δεν τη ζήλευε. Ήθελε όμως να είναι η πρώτη. Είμαι ψώνιο, δεν είμαι. Όταν γεννήθηκε ήταν ένα μικροκαμωμένο πλάσμα. Κάτι χέρια λεπτά, τα νύχια της ήταν μαυρισμένα. Πολύ αδύνατο παιδάκι. Μια γειτόνισσα μου όμως μου λέει θα γίνει μία ωραιότατη γυναίκα. Είμαι η Άννα Βύση του Νέστορα και της Σοφούλης. Γεννήθηκα στη Λάρνακα στα μισά περίπου του προηγούμενου αιώνα. Σας είπα και πόσο χρόνο είμαι, για μένα να ρωτιέστε, ακούω κάτι τέρατα. Είναι 60, δεν είναι καλό διατηρείτε, άλλοι είναι 45, το γονικό γνωστό. Μ' αρέσει αυτό που λέει ότι δείχνει κάπου εκεί στα 40 και κάτι. Θέλω να πω ότι... λέω τώρα. Λέει κανείς στα γραφεία του, πιστεύω. Γιατί θυμόμαστε πράγματα και καλά και κακά. Του πέλος του έκανα. Happy birthday. What I thought was a dream. Make a wish. Was as real as it seemed. Happy birthday. What I thought was a dream. Make a wish. Was as real as it seemed.
Το πιο δύσκολο πράγμα, πιο μαλακιά να κάνεις βαλίτσα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω, έτσι μου έρχεται να μην πάρω τίποτα. Μια ζωή σε μια αποσκευή που λέγει το τρένο, μόνο που δεν παίρνω τρένο. Στα αεροπλάνα ταλαιπωριέμαι και ταλαιπωριέμαι να φτιάχνω βαλίτσες. Τι άλλο θα πάρω? Ένα αντιφλεγμονώδη για το λαιμό μου, για την ημινόπαυση. Ουπς! Τι έχω να ακούσω. Η Άννα ταξιδεύει πάρα πολύ. Πολλές φορές θυμάται ρούχα και πράγματα τα οποία δεν τα έχει φορέσει χρόνια. Ποιο είναι αυτό το τεράστιο παντελόνι? Πόσο? Εμένα. Παλιό. Θέλει να πάρει μαζί της όλο το σπίτι. Φτιάχνουμε μία μικρή βαλίτσα και μετά συνεχίζουμε δεύτερη, τρίτη βαλίτσα. Βαριέμαι να φτιάχνω βαλίτσες. Παιδιά, δεν δείτε, φεύγουμε για Κύπρο. Τα ταξίδια μου στην Κύπρο δεν είναι σαν όλα τα άλλα ταξίδια. Πάω στο αγαπημένο μου μέρος να δω αγαπημένους μου ανθρώπους. Α, το κουνελάκι. Άμα είσαι σπρώμαυρες φωτογραφίες όμως είναι ανησυχητικό, ξέρεις. Τώρα είμαστε στις θρυλικές Φινικούδες. Από εδώ κόφκεις δρόμο, Σπύρο? Ναι, ναι. Όπου εδώ ερχόμουν κάθε Σαββατοκυριακό, πιτσιρίκα, μαζί με τις δύο αδερφές μου και βολτάραμε εδώ πέρα, πάνω κάτω. Να βρούμε εγκόμενο. Το καλοκαίρι του 73, πριν φύγει από την Κύπρο για την Αθήνα, κάποια σχέση είχε αρχίσει να εξελίσσεται με τον Κώστα Τουρνά. Να την τάπε. Όλα μυστικά από τη Σοφούλη. Άμα τις έβλεπα και κάποιον παρέα με κάποιον, αμέσως καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει. Μαμά μου πάρα πολύ αυστηρή. Πιστεύει ότι πάντα έχει δίκιο. Της μάνας μου το καθιστικό ήταν πατακός. Εξόδους, πάρτις και τέτοια δεν υπήρχαν τότε. Είχαμε την Νίκη, την αδερφή της, η οποία ήταν ένα μόνιμο καρφί. Και έλεγα στη μάνα μου, έλα πάλι τα σβήσαν τα φώτα. Πάλι αγκαλιάζονται και χορεύουνε μπλουζ. Κρυβόταν πολλές φορές κάτω από το κρεβάτι της Άννας. Πριν πάνε, ήξερα από ότι θα γυρίζουν, έμπαινα από κάτω. Και μας άκουγε που μιλούσαμε και λέγαμε εμείς θα δούμε τον τάδε, θα πάμε στις Φινικούδες. Την κατάλληλη στιγμή που ένιωθα ότι με γράφουνε ή δεν θα με κάνουνε παρέα ή δεν θα με πάρουνε μαζί. Αφού ξέραμε ότι ήσουν καρφί. Τσακ, το κάρφωνο. Γινόταν της κακομοίρας μες στο σπίτι. Ήμουν αυστηρή πολύ τότε, γι' αυτό δεν μου το συγχωρούν κιόλας. Hello. Καλώς ορίσαμε. Τι κάνεις? Καλώς ορίσαμε. Έστρωσες μου. Ναι, έστρωσες, ωραία. Σιγάρα, παρόλο που δεν έπρεπε να σου φέρω. Και ξύχασα τα κιόλας, επλήρωσα γέφυα. Και λαλί μου ο άνθρωπος βούραμε από πίσω. Λαλή μου τα τσιγάρα. Είδες, του λέω, επειδή δεν είναι δικά μου. Λαλή μου, ποιο είναι, της μάνας μου, λέω του. Δεν έπρεπε να της παίρνεις τσιγάρα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι αδυναμία της μαμάς μου ήταν η Άννα. Θέλω το μέτωπο σου ελεύθερο, θέλω το μούτρο σου ελεύθερο, να λάμπει. Και με τις τρεις μου τις κόρες είμαι συνδεδεμένη. Άλλα να σου δείξω τι σου έφερα. Το ελάττωμα της είναι να πετάει τα λεφτά. Αυτό γιατί δεν το λέει χαρά να μοιράζω πράγματα και το λέει να πετάω λεφτά. Ελαστική. Και τούτο είναι το ίδιο στυλ. Χωρίς την καλοσύνη. Και εκείνη κάθε και τα κοιτάει όμως με ενδιαφέρον, καταλαβες. Χαίρεται. Μπράβο, έτσι. Πέτυχα τα. Φορεί αρούφισε. Φορεί. Έσπασε μου το τίμανο. Έσπασε μου το τίμανο. Έχεις ήχο. Δεν έχει ήχο. Στο παρόν έχει. Τι έχει πάθει, έχει καεί το σύστημα. Τώρα που κάνει να δεις. Πάμε για σεβή, παιδιά. Η καριέρα μου ξεκίνησε από ένα ψέμα. Δεν τον είδα από τότε, ίσως
ίσως δυνατόν να τον κρατά. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε μαφία για να πούμε ότι είναι πιο μεγάλη για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Δηλώσανε ψέματα ότι ήταν 15, πήρε το βραβείο και από εκεί ξεκίνησαν όσοι αδερφές Βύση, Λία και Άννα. Σαράδο, έστω κι αν είμαστε μετά. Βαδίζαμε παράλληλα στον ίδιο δρόμο. Ήταν μια νύχτα ξέχαστη. Ολόκληρη η Κύπρος πανηγύριζε. Αγαπάω δύο χειροκροτήματα. Το ένα είναι της χαράς και του ξεσηκώματος, που είναι έτσι δυνατό, έντονο και κάνει θόρυβο. Και το άλλο είναι το χειροκρότημα, που είναι πιο ζεστό, που βγαίνει από την ψυχή του κόσμου και καμιά φορά τον οδηγεί να ανάψει και αναπτύρες. Θα σας πω μια λέξη που περιγράφει το συνέστημα που νιώθω κάθε φορά που έρχομαι στην πόλη μου. Ασφάλεια. Συνθέτης, τυχουργός και ενορχιστρωτής ο Δώρος Γεωργιάδης. Διευθυντής ορχήστρας ο Μάικλ Ζάκης. Ερμηνεύτρια η Άννα Βύση. Νομίζω ήταν το 1979, μάμα. Και η μάνα μου έγραψε το φουστάνι που φόρεσα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όμορφο φόρεμα, εντάξει. Δεν τρελαινόμουν, γιατί ήταν πολύ μαγρή. Πολύ πλησέ. Και θυμάμαι, με κοροϊδεύατε που έβγαινα στη σκηνή κάπως έτσι. Ποιος είσαι εσύ? Μην μου πέσεις. Γεια σου. Τι κάνεις? 30 χρόνια ψάχνω τρόπο να γνωριστούμε και σκέφτηκα ότι τούτος είναι ο μόνος τρόπος. Να μου τραβήξεις την προσοχή. Πώς σε λένε καταρχήν? Χρήστος. Έχεις σίγουρα χαϊδευτικό, δεν μπορεί. Μπέλας. Από πού βγει? Από Ρεκάς Μπέλας, Μπέλας. Με τι ασχολείσαι, Χρήστο μου? Είμαι μουσική. Με σένα μόνο. Είσαι η επιτομή της γυναίκας για μένα. Κάτι γυαλιά πας και σε αναγνωρίσω. Σαν να σε ξέρω εγώ είσαι. Δεν σε ξέρω σίγουρα. Να δω λίγο από κάτω το μαλλί. Είναι τελείως κοντό. Παλιά τα είχα μακριά κανονικά λόγω καρβέλα. Α, άσπρα όχι. Σκούρα. Λοιπόν, θες να κάνουμε ένα νούμερο μαζί? Ψηλά τα κούνια, φοράω απόψε για ξενύχτη και χορό. Έχω γυρίσει από την κόλαση και πίσω δεν κοιτώ. Απόψε τα δυο θα ερωτευτώ, θα κάνω τι θέλω εγώ. Και πάψε να κλαις, να σκες απειλές, να στέλνεις από το κινητό. Δεν θα με πεθάνεις. Thank you.
Έχω εκπληρώσει όλους μου τους σκοπούς στη ζωή. Και μπαίνει στη ζωή της ο έρωτας. Ήταν ο πρώτος μου δεσμός. Πονούσε το διάστημα αυτό πάρα πάρα πολύ. Με κλαίει και να χτυπιέται. Θέλω το καρβέλα, μπορώ να έχω το καρβέλα. Ευδυγιό μου. Είναι βαθιά ρεγόμενο όταν χωρίζουν. Αυτό δεν το έχω δει πολύ γερό. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα, σκάσαμε στην Ομόνοια, με σπρώχνανε, με πατάγανε, τι κόσμος. Έλεγα μέσα μου, εγώ μια μέρα θα έρθω σε αυτή την πλατεία και όχι θα με σπρώχνουνε, θα με χειροκροτάνε. Έγινε τραγουδίστρια λοιπόν για να μην με σπρώχνουν στην Ομόνοια. Η καριέρα μου ξεκίνησε από ένα ψέμα. Δεν τον είδα από τότε. Να κάνουμε μαφία για να πούμε ότι είναι πιο μεγάλη για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Δηλώσανε ψέματα ότι ήταν 15, πήρε το βραβείο και από εκεί ξεκίνησαν όσοι αδερφές Βύση, Λία και Άννα. Όσο έχω φωνή. Μεγαλώσαμε πολύ κοντά. Θυμάμαι τα βράδια που σβήναμε το φως και κουβεντιάζαμε μέσα στο σκοτάδι. Θα ήθελα να ξαναζήσω κάτι τέτοιο. Ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στον πατέρα μου. Το γιο σε. Ο μπαμπάς μου δεν είναι καλά, το ξέρω. Καρδιά είναι αυτή, η οποία δεν δουλεύει στο 100% της. Να μπούμε! Τρώεις! Τρώω! Μπράβο, βαλί μου! Τι κάνεις? Όχι στο αυτή, Μαριά. Όχι. Με πέρασε σου. Φιλάκι να σου δώκω. Να σου δώκω φιλάκι. Ο πατέρας μου είχε πολύ πλάκα. Ακόμα και τώρα που περνάει δύσκολα, που είναι σε ένα κρεβάτι σχεδόν ανήμπορος, ακόμα έχει χιούμορ. Έκαμε μπάνιο το πρωί. Κάθε πρωί. Ενώ παλιά, κάθε πότε έκαμε μπάνιο. Κάθε μας που κάνει. Τραούδισα και στη σκάλα, αφιέρωσα σου και τραούθηκια. Κι εγώ να ήμουν για με. Ήσουν μετά, με βαρέθηκες να με θωρείς. Όχι τα σε κλέψω, όχι για τη μάνα μου, πολλά καψούρα μαζί σου. Άντε πάλι. Και ότι που ήταν μητσά, ζήλευκε λίγο. Ποιος είναι ζήλευκε. Εσύ, ζήλευκες. Γιατί ήταν λίγο άταχτος. Εσύ. Η μάνα μου δεν θα παραδεχτεί ποτέ ότι ζήλευε. Τη λέξη ζήλια τη θεωρεί μεγάλο ελάττωμα. Αφού ήταν όμορφος. Και επειδή ήταν και εγώ ήμουν όμορφη. Συγγνώμη. Οι γενέτσες όμως δεν κάνουν αταξίες. Γιατί. Στα χρόνια σας. Γιατί στα χρόνια μας. Ποια χρόνια μας δηλαδή. Τους 68, εγώ ήμουν 66. Στα χρόνια σας, την εποχή είναι εκείνη, λέω. Ναι, την εποχή είναι εκείνη, ήταν 68 και ήμουν 66. Να μπορούσα να φτώσω κι εγώ. Τη λάτρευε όμως και τη λατρεύει. Χωρίς την Σοφούλα, Βύσης, Νέστορ δεν υπάρχει. Ακόμα πειράζει τη μάνα μου, ακόμα τα υπονοούμενα του είναι ερωτικά. Σεξουαλικά και καλά, έχει ένα κρυφό δεσμό. Ποιος είναι ο μεγάλος σου έρωτας στη ζωή, παπά? Η Δήμητρα. Παπαναγία μου. Παπά,
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου? Γιούλα. Πού να ντρέπεσαι. Ένα ντρέπεσαι. Η μάνα μου είναι αμπόνα. Ενίστα. Δεν θα σκοτώσει η ζωή. Οδός Αγγέλου Σικελιανού 26. Εκεί μεγάλωσα και μαζί με μένα και τα όνειρά μου. Μέχρι που τα έβαλα σε μια βαλίτσα και έφυγα για την Αθήνα. Στην Κυψέλη πάντα πίσω κάτι με πηγαίνει. Πέρασα πάρα πολλά δύσκολα χρόνια στην αρχή. Μας μεγαλώνανε με δυσκολία, αλλά αξιοπρεπώς. Τρίτος όροφος. 1, 2, 3. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι απαγορεύεται είσοδος σε οποιονδήποτε χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Αλλά εγώ έχω λόγο. Έμενα εδώ κάποτε. Μικρό σπίτι. Μας έφυγε λίγο, αλλά υπήρχε αγάπη. Εδώ είναι. Ελπίζω να μην ενοχλήσω. Oh, I'm sorry. Hi. Άστο. Είχα ωραία σχολικά χρόνια. Που κρυβόμουν από τις μαθήτριές μου, να μην καταλάβουν ότι είμαι τραγουδίστρια και το βράδυ δουλεύω. Που δεν ήμουν ανένδοτη, δεν ήθελα να πάει σε κέντρο. Αλλά επέμενε η εταιρεία ότι έπρεπε να τη δει. Εγώ τους λέω όχι, εγώ την κόρη μου την έφερα εδώ για να κάνει δίσκους. Δεν ήξερα εγώ ότι έπρεπε να δουλεύει και βράδια. Αλλά η Άννα ξέφυγε λόγω δουλειάς. Από μικρή ηλικία ήταν και οικονομικά ανεξάρτητη. Οπότε τι να της πει. Μην πας στο μαγαζί να δουλέψεις, γιατί πρέπει να σε δω καγιέρα σπίτι, δεν γίνεται. Βρήκε ανθρώπους να της γράψουν τραγούδια. Συγκεκριμένα τότε είχε κάνει με τη Λύρα ραντεβού. Και εγώ λέω, η Λύρα λέω. Μήπως πάμε λέω σε καμιά πιο πετυχημένη. Λέω, πού είναι ο Ταλάρας, πού είναι ο Ταλάρας. Μου λένε στη Μήνος. Εκεί θα πάω. Και μπαίνει στη ζωή της ο έρωτας. Αν είναι κόσμος όμορφος. Δεν ξέρω αν τον γνώριζα τώρα, τον Γιώργο Νταλάρα, αν θα τον ερωτευόμουν από τον ίδιο τρόπο που τον ερωτεύτηκα τότε. Ήταν ο πρώτος μου δεσμός. Ο πρώτος άντρας της ζωής μου. Ο Γιώργος είχε τρέλα με τις μηχανές. Θυμάμαι, κάναμε μια φορά Θεσσαλονίκη-Αθήνα και Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όταν κατέβηκα από τη μηχανή, τα πόδια μου δεν κλείνανε. Είχαν μείνει κάπως έτσι. Στα χρόνια της υπομονής. Εγώ θυμάμαι, διάβαζε κομμουνιστικά βιβλία. Και έτσι έγινε όλη η ιστορία με την Ταλάρα Αλεξίου Βαρδής σε μπουά της Πλάκας. Η Άννα, εγώ θυμάμαι που την πήρανε στο σπίτι τηλέφωνο να πάει να τραγουδήσει στο Λιάνο τράγουδα. Και έτρεξε να πάει στο στούντιο, η πρώτη της δουλειά σε δίσκο. Όμως δεν ήμουν συνειδητά μέσα σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ούτε εγώ ήμουν ένα πλάσμα γεννημένο για να τραγουδάω πολιτικοποιημένα τραγούδια. Είχα έρθει έτσι ανάλαφρα την Κύπρο, είχα βιώματα από Beatles, από Rolling Stones. Εκείνη τη δεκαετία ήταν απίστευτο να τραγουδάει κανείς rock μουσική ή pop. Όταν έκανα pop μουσική ένιωσα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φτισμένη. Σαν να πρόδωσα μια έτσι πολύ σπουδαία υπόθεση που ήταν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Πέρασα και από αυτό και ήταν ένα βίωμα για μένα, το οποίο σέρνω ακόμα και αν θέλετε εγώ αυτή μου τη μεριά την έχω σαν περιουσία μέσα μου. Έχω κοιμηθεί μαζί του. Ο οποίος τη λάτρευε. Ωραίο παιδί ήταν ο Αντώνης τότε. Και είναι αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά ήταν μικρή η Άννα τότε. Ήταν πολύ μικρή. Πήγα στη Ρόδο να τραγουδήσω για τον Καρβέλα που ήταν στρατιώτης για να βγει. Καμία σχέση εγώ με τον Καρβέλα. Πήγα να τραγουδήσω απλώς. Και θυμάμαι ότι είχε έτσι λίγο ενοχληθεί ο Αντώνης. Μου λέει πώς είναι εδώ να σηκώνεις να φεύγεις να πηγαίνεις στη Ρόδο τώρα και να λείπεις δύο μέρες για τον Καρβέλα. Μπορεί να είχε και ψήλου στα αυτιά, ξέρω εγώ. Ήρθε από τα πλάκα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο πατέρας της. Και μετά μπαίνει η Άννα πίσω
και παθαίνω την πλάκα μου. Θέλω τον Καρβέλα, μπορώ να έχω τον Καρβέλα. Και τον Ιγά. Ήταν θελώδης ο ερωτάς μου με τον Καρβέλα. Και άργησα 10 λεπτά και βγαίνει μπροστά, έτσι μου κλείνει το δρόμο, μου λέει εμένα, μου λέει, να ξέρεις. Δεν με έχει στήσει ποτέ καμία ακόμα. Δεν θα με στήσει εσύ ειδήσει. Τον γούσταρα, ήταν η πρώτη φορά που λέω αυτός είναι άντρας, γουστάρω. Ήταν με μουσια, έτσι, με σκουλαρίκια. Ένα πράγμα άγριο, νόμιζες ότι βγήκε από τη ζούγκλα. Δεν τον ερωτεύτηκα για το φυσικ του πρώτα απ' όλα. Πιστεύω ότι τον ερωτεύτηκα κεφαλικά και γι' αυτό δεν ήταν και αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Μου λέει, έχω συγχαθεί να σε βλέπω με αυτά τα blue jean, βρώμικα, θα ήταν ένα σοβαρό κουστούμι. Η πρόταση ήταν αστεία, δηλαδή ήμασταν στα δύο αυτοκίνητα και ένας από το τζάμι, ο Νίκος, δηλαδή μου λέει, μην παντρεύεσαι, του λέω ναι. Μου βγάλε την πίστη αλλά τελικά, ο επιμένων κυπριακά. Τι είναι, αγαπημένο. Ποιος θα γίνει ο στρατός. Τι είναι, αγαπημένο. Κοίτα εκεί πέρα. Κοίτα εκεί πέρα. Αυτό δεν το βγω, δει πολύ γερό. Στο διάλο. Πάμε να κάνουμε μπάνιο. Να βρε που σε έκανα και μπάνιο που λες ότι σε έκανα μπάνιο. Και τι ώρα που την κρατάω, ξέρω. Πω, ένα παιδί. Τον καρδέλα μου. Δύο καρδελάκι. Πώς μένα είναι εμένα. Σοφία Καρδέλα και θα γίνω τραγουδίστρια άμα μεγαλώσω. Δεν το έχω, δεν έχω ούτε φωνή, ούτε γράφω. Τι λες, βρε. Κάνω κάτι καταπληκτικό. Εγώ γεννήθηκα από δύο διάσημους ανθρώπους και δεν είχα κάποια επιλογή. Και ξαφνικά, ξέρεις, ήμουνα διάσημη. Δεν έχω το ταλέντο που έχουν οι γονείς μου. Έχεις περισσότερο σε άλλα πράγματα. Κατά τα πόδια μου να χάνεται. Σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο Αυγούστο. Και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να δίνει μείον δύο. Θα You know how many times I sang that fucking song? Yeah. Maybe like, I don't know, 500 times, 1000 times. Με πνίγει το παράπονο. Κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βουνό. Τι φωνή έβγαλα. Νίκο left the studio and said, you are not a good singer, you can't sing that song. No. Please don't give me the goosebumps. I'm gonna call another singer to call. Oh my god. He was like insulting me and all that stuff and we had a fight. We were also like a couple, you know. Yeah. Fuck you. He left the studio. I stayed overnight and just me and the engineer in the morning. Even the cleaner came in, you know, and he was like, and I was still at the microphone. Si vodeka. And I was so tired and I sang it and then in the afternoon he came and said, there you are, that's how I like it. Δεν έχω φτιάξει τίποτα, εγώ απλώς ξέθαψα ένα θησαυρό. Εγώ πατούσα ένα κουμπί και βγαίναμε. Όχι τη ζηλεύω, αλλά υπάρχει μια... Ξέρεις, λες, δεν είναι δυνατόν να είσαι τόσο ωραία και να είσαι τόσο ταλαντούχα. Μαύρα γυαλιά φοράω μέσα στη νύχτα, το παίζω φευγάρι.
δίσκοι, πλατινένιοι δίσκοι, ένας χαμός. Και ξενωνίζεται παρέα με τον Νίκο Καρβέλο, ο οποίος της έγραφε τα τραγούδια. 1988 κι ακόμα σ' αγαπώ. Αυτό είναι το σπουδαίο, η αγάπη μου στον Καρβέλα, γιατί μου γράφει, γιατί με αλλάζει, γιατί μου αύριο έρχεται και μου φέρνει αυτό, γιατί με ξυπνάει και κάνω όπερες. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεμίσει ιδέες αιμονές. Ήμουν εκεί όταν γραφτήκαν αυτά. Σαν και εμένα τα μηνιά, σαν και εμένα τα μηνιά. Τι φοράω η γυναίκα? Τον καναπέ μου φόρεσα. Φωτιά, φωτιά. Φωλιά λέγεται αυτό, όχι φωτιά. Φωλιά για μέλισσες. Εγώ μιλάω και εσύ γελάς. Και το ρολόι σου κοίτα. Το να είμαι εκεί και να βλέπω το πώς γράφτηκε και το λόγο που γράφτηκε είναι έντονο. Τις νύχτες πια δεν με φιλάς και όλο βίντεο κοιτάς. Ο γάμος είχε τα προβλήματα του, δεν ήταν όλα ρόδινα. Κυκλοφορούν κάτι φίλες τελευταία? Τίποτα, λογοπαίγνια των περιοδικών. Ναι, καρδιά σου το ξέρω. Πληγώθηκε, καταρακώθηκε. Ήταν δύσκολες στιγμές, όλη η οικογένεια περνούσαμε τότε δύσκολες στιγμές μαζί της. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι, κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε εμείς. Η Άννα ήξερε ότι δεν θα έφευγε, θα έφευγε ερωτικά από τη ζωή της, αλλά ήταν σίγουρη ότι δεν θα έφευγε ποτέ συναισθηματικά. Έχω να κάνω σεξ με τον Καρβέλα 3,5 χρόνια. Τέσσερα. Πόσα είναι? Βγάλετε. Τέσσερα. Τυπικά, αν θες, δεν έχουμε χωρίσει. Ζυγιό μου. Καρβέλας υπέγραψε, για να δω. Ο δικαστής και οι γραμματέας υπογράφουν. Για τον Καρβέλα μπορώ να μιλάω ώρες. Το επεισόδιο είναι μόνο 45 λεπτά. Τον ελάτρευε και πιστεύω ότι τον αγαπά ακόμα. Οπότε καλύτερα να μην αρχίσω. Θεωρώ τον εαυτό μου μια γυναίκα τυχερή, γιατί έχω ζήσει αρκετούς έρωτες. Όταν ερωτεύεσαι, γιατί σκέφτεσαι, δεν ξέρεις τι ώρα είναι, δεν ξέρεις πώς μιλάς, δεν ξέρεις πώς βγαίνουν οι λέξεις, δεν ξέρεις, δεν κρατιέσαι. Την έριξε στο δάπεδο Καρβέλας, την έριξε στο δάπεδο Νταλάρας, την έριξε στο δάπεδο Γκλέτσος. Ωραίο παιδί, μάγκας, αλλά ως εκεί. Αυτός μπορώ να πω ότι ήταν καλός ο άνθρωπος. Εντάξει, εγώ την είδα σε κάποια φάση που δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήξερα ότι πονούσε το διάστημα αυτό πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άλλη μια φορά που αισθάνομαι. Τόσο πολύ πονούσα που πνίγομαι μες στο πιωτό. Άλλη μια φορά που ξέχασε πάλι θα πού τον Γκάζι. Την γραβάτα πού τη βρήκα? Βράδυ πήγα στο σπίτι και είδα τον Γκάζι και έλεγα, λες? Τι λες? Πώς να την έχω να κλαίει? Και να κλαίει και να χτυπιέται. Είμαι βαθιά ραγόμενο όταν χωρίζουν. Ένας άλλος ωραίος που πέρασε από τη ζωή της Άννας, τον οποίον ακόμη λατρεύω και μιλάμε συχνότατα στο τηλέφωνο. Πώς αρέσει εσένα, Ειρήνη? Είναι ο Λάμπης Λιβγεράτος. Ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ καλός όμως για την Άννα, δεν έκανε. Η ζήτημα αν είχε δυο ή τρεις σχέσεις που άξιζαν τον κόπο. Οι άλλοι όλοι ήταν για κλάματα. Εγώ τις σχέσεις μου τις έζησα. Και ήταν καλές, κακές, όλες υπέροχες. Γιατί ήμουν εκεί, πονούσα, χαιρόμουν,
Έκλαψα, γέλασα, ξεπέρασα, δεν ξεπέρασα και αυτό είναι ζωή. Ναι, βέβαια ελπίζεις τον έρωτα. Αυτό το διάστημα από ό,τι ξέρω δεν είναι ερωτευμένη. Πολλές φορές ντρέπομαι να πω ότι τελικά συγχυσμένη είμαι μόνο τις ώρες που τραγουδάω. Όταν περφορμάρει, όταν είναι στη σκηνή, μπορώ να αποστασιοποιηθώ ως κόρη και να δω ακριβώς αυτό το οποίο μου δίνει, το οποίο είναι... Τους θεωρώ δύσκολους τους Έλληνες, να τους πείσεις, να τους κατακτήσεις. Με έχουν αγαπήσει. Σημαίνει ότι κάτι άξιζα. Ναι. Έλα, αγαπητή μου, τι κάνεις. Γεια σου, Μανούλα, τι γίνεται. Εγώ καλά, εσύ τι κάνεις. Θεωρώ φωτογραφίες γιατί θα βάλουμε κάποιες για στο reality. Πώς πάτε με το reality, πρόσεχε λίγο. Να μου να προσέχω. Να προσέχεις, δεν θα αρχίσουν πάλι τα κανάλια να σε... Μάνα, έχουν πει τόσα για μένα, έχω κάνει εκατομμύρια πλαστικές. Έχω κάνει τόσα πολλά υποτίθεται που τώρα πια ό,τι και να πούνε. Πότε να πας αγάπη μου εσύ Αμερική? Φεύγω αύριο. Ναι, μόνο να κάνεις αγάπη μου τώρα. Τις συναυλίες που έχω ρε μάνα, ξέχασες? Ο Παναγία μου, ξέχασα το Ριανάκι μου τις συναυλίες. Ούγαρε έρχεται μόνον. Θα κάνω, βέβαια θα πω τη Σοφία. Κανόνισα να πάω να δω και το γιατρό μου. Της φωνής. Κοίταξε, ακούω έτσι λίγο κούραση στη φωνή μου. Ελπίζω να μην έχω, γιατί ξέρεις, άμα έχω κάλο, θέλω γύριση. Τίποτα δεν θα είναι, τίποτα δεν θα είναι. Πάμε να γίνεις με... Θα πάρω μια βαλίτσα, το πιστεύεις? Όχι, αγαπώ, δεν το πιστεύω. Ναι, μάνα, μια βαλίτσα μόνο. Κανονικά αυτό το reality θα πρέπει να λέγεται όσο φτιάχνω βαλίτσες. Θες βοήθεια? Όχι, εντάξει, με ευχαριστώ. Έλα. Εγώ ήρθα πριν από χρόνια στο σπίτι της Άννας. Γεια σου, καθημέρι. Και πολλές φορές σκέφτομαι πω φαντάσου να έρθει μία μέρα να φύγω από αυτό το σπίτι, τρελαίνομαι. Γεια σου, Μπρούκλιν. Γεια σου, Βανίλια. Γεια σου, Μόντα. Σοφάκι. Κι εγώ αγαπώ λίγο τις αποθήκες. Μέχρι να συναντηθούμε, ξέρεις μετά. Μέχρι το βράδυ θα με συγχαθεί. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη της αγάπη είναι το τραγούδι. Τη Σοφία αγαπάω, αγάπη μου. Απλά μου έπαιρνε όλο το χρόνο το άλλο. Τότε ήμουν πιτσιρίκα όμως. Και προείχε η δουλειά. Θέλω να πάω λίγο διακοπές, κάπου να με πας 2-3 μέρες, να ξεχάσω την ύπαρξή μου, γίνεται. Έχεις πάρα πολύ δουλειά, ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις για μένα. Τώρα καταλαβαίνω, μικρή, τι τσαντίλα είχες που μου λέγεις, έλα να πάω να κάνουμε αυτό, ξέρω, δεν μπορώ τώρα. Έχω δουλειά. Νομίζω ότι πια μεγάλωσα από τη φάση που είχα ανάγκη τόσο πολύ τη μαμά μου στη ζωή μου. Δηλαδή πια προσπαθώ να φτιάξω τον εαυτό μου άσχετο με το τι έγινε παλιά. Τι? Ναι, μου αρέσει αυτή η υπόσχεση. Δεν θα τσακωθούμε καθόλου ποτέ για τίποτα. Έρχομαι, περίμενε με. Φεύγω την Πέμπτη, πάω Ατλάντα. Ναι. Από εκεί πάω κατευθείαν Κονέτικατ. Όχι, θα σε βρω εκεί, γιατί θα έρθω να σε δω. Ναι, αλλά εσύ ακυρώνεις συνέχεια. Ακυρώνω γιατί είχα δουλίτσα. Τι θες να κάνω? Δεν πειράζει, αλλά λέω μήπως θα ξανακυρώσεις. Οπότε μήπως εδώ. Πόσες φορές με έχεις ακυρώσει για δουλειά σου? Του χρόνου το Πάσχα. Ξέρεις πόσες φορές με έχεις ακυρώσει για δουλειά? Και τι σου επετέθη τώρα? Ναι, μου επετέθη. Να. Μου επετέθη. Μου επετέθη είναι. Ποιος? Στο ρήμα. Πώς είναι το ρήμα για εδώ? Επιτίθομαι. Πώς? Επιτίθεται. Ποιος? Αυτός? Εγώ? Ποιος? Εγώ? Όταν με πηγαίνατε στα αγγλικά τα σχολεία δεν σε ενδιέφερε. Σε πόρτς να τα λέω. Όταν με κλείνατε στο Λονδίνο
Δεν σας ενδιέφερε να πω το επιτιθέμενο. Για το καλό σας το κάναμε. Και είδες πόσο σωστή βγήκα. Πολύ. Δεν μεγάλωσα στην Ελλάδα, μεγάλωσα στο Λονδίνο. Λίγο Λονδίνο, λίγο Ελλάδα. Ξαρτάται πώς ξύπναγε ο μπαμπάς μου. Άμα ήταν Ελλάδα ή το mood της εβδομάδας, πηγαίναμε Ελλάδα. Αλλιώς μετά ήμουν Λονδίνο. Συνήθως το mood ήταν προς το Λονδίνο. Εγώ, θα μετρήσω εγώ. Συνέχισες. Ένα. Δύο. Στη σκουφία. Είναι ώρα να κλέψω, ε. Μα γιατί δεν μου δίνεις. Γιατί τα έχουν παραγγείλει, ρε αγάπη. Για στους Ιαπωνέζους. Θα σου φτιάξω. Ε? Θα σου φτιάξω, πρέπει να πάμε. Και εσύ πουλάς εμένα για τους Ιαπωνέζους, έτσι. Η Σοφία μου πέρασε από διάφορα στάδια. Σπούδασε κάτι άλλο. Μετά το δοκίμασε, δεν της άρεσε. Σήμερα, ας πούμε, τη βλέπω να είναι παθιασμένη με το styling. Ακόμα κι εγώ θύμα της, κάνω ό,τι μου πει. Γιατί αισθάνομαι ότι έχει πολύ ταλέντο σε αυτό. Σου δώσω λεφτά, πόσα θες. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τα έχουν παραγγείλει. Πόσο κάνει, παιδί. Τα έχουν παραγγείλει. Έχω 50 δολάρια. Τα έχουν παραγγείλει. Αν είναι πάνω από 30, μπορείς να πάρεις. Ναι, από αυτά που έφτιαξες 11, ναι. 12, 13. Πρέπει να φωνάζεις τώρα που το κάνεις αυτό. 14, 15, έχω, 16, ζεστά. Με τη μαμά μου πια έχουμε πολύ ειλικρινή σχέση, διότι πρώτον δεν τη βλέπω όλη μέρα και μου λείπει. Άρα όταν είμαστε μαζί πια είναι γλυκό. Και δεν έχετε καθαρίσει. Τώρα την έχω μια φορά κάθε δύο εβδομάδες να κάνει τα. Δεν χρειάζεται, ρε Σοφία, μόνο για τα μικρόβια δηλαδή. Τα πιο χοντρά να βάλω. Ναι, μωρέ. Αυτό, το μπάνιο σας θέλει ένα καθάρισμα. Δηλαδή, μες στο μπάνιο και ήξερε τι βρωμή. Έχω δει. Αφού εγώ έχω πει τρεις μέρες να κάνω μπάνιο. Δεν μπαίνω μέσα από τη βρωμιά. Ούτε τα δόντια μου έχω πλύνει. Είναι τεράστια ευτυχία, όχι να δω την κόρη μου να μεγαλουργεί, να με πάρει ένα τηλέφωνο. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Οχ. Όταν λέω το 12 αισθάνομαι την ηλικία μου, ξέρεις. Η οποία είναι? 53. Από πόσο καιρό με θυμάσαι άλλο 53. Αρκετό. Όχι ρε, θα κλείσω 54 το Δεκέμβριο. Τι μούρι. Να είμαι στην ηλικία της και να είμαι έτσι. Άνετα. Καλύτερη μου. Γιατί με ειρωνεύεσαι? Γιατί είναι πολύ βλάχικα αυτά που λες. Γιατί. Δεν κάνω καρδιάς και αγγελάκια και μαλακίες. Για όνομα Θεού. Ποιος βλάχα. Are you ready for me? Αυτό δεν το έχω δει πολύ καιρό. Εγώ γεννήθηκα από δύο διάσημους ανθρώπους και δεν είχα κάποια επιλογή και ξαφνικά, ξέρεις, ήμουνα διάσημη. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη της αγάπη είναι το τραγούδι. Τη Σοφία αγαπάω, αγάπη μου. Εσύ ακυρώνεις συνέχεια. Ακυρώνω γιατί είχα δουλίτσα, τι θες να κάνω. Δεν πειράζει, αλλά λέω μήπως θα ξανακυρώσεις. Οπότε μήπως εδώ... Ξέρεις πόσες φορές με έχεις ακυρώσει για δουλειά σου. Τότε ήμουν πιτσιρίκα όμως. Και πρωί είχε η δουλειά. Με τη μαμά μου πια έχουμε πολύ ειλικρινή σχέση, διότι πρώτον δεν τη βλέπω όλη μέρα και μου λείπει. Άρα όταν είμαστε μαζί πια είναι γλυκό. Κλαίω να τη βλέπω αυτό. Κι εγώ πεθαίνω στο κλάμα κάθε φορά που πλαντάζω. Αλήθεια, αλήθεια. Πω, μιλάμε ότι μου φεύγει... Ξέρεις πόσο αγάπη είχαμε. Πολύ. Σε ποια να θυμάμαι, μες στη θάλασσα. Ήσουν έτσι τρεφερούλα και σε έσφυγγα και με πιάνει αυτό το όνομα θα τη φάω. Θα κάνουμε τατουάζ. 15, ναι με. Πότε. Αύριο. 16. Τι ώρα. 17. Τι θα κάνουμε, έχεις σκεφτεί. Θέλω να κάνουμε αγγελάκια τατουάζ. Δεν υπάρχει αυτό. Να κάνεις. Μαζί σου. Δεν κάνω αγγελό στο σώμα μου, sorry. No. Εδώ έλεγα το όνομα. Θες δύο καρδιές τη μια με στην άλλη. Όχι. Δηλαδή για το όνομα του Θεού, όχι. Γιατί με ειρωνεύεσαι? Γιατί είναι πολύ βλάχικα αυτά που λες. Γιατί. Δεν κάνω καρδιές και αγγελάκια και μαλακίες. Για όνομα του Θεού. Βλάχα. Δεν σε λέω βλάχα, λέω βλάχικη ιδέα. Γιατί είναι βλάχικη ιδέα? Γιατί δεν κάνω ρε μάμη αγγελάκια και καρδούλες, τώρα τι είμαστε. Καλά, όταν μεγαλώσει δεν θα αντιδράσει έτσι. Θα μπορούσε να πει δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να το πει βλάχικο.
Δεν μου αρέσει η ιδέα του να κάνουμε αγγελάκι και καρδούλα. Εγώ θα έγραφα το όνομά σου. Θες να κάνουμε ένα ποπάι που έχει τα τέτοια και που πίνει το σπανάκι. Να γελάσουμε. Θέλω να κάνουμε κάτι φάνη. Κάνουμε κάτι αστείο. Κρεμάλα. Ενωμένη. Ενωμένη, μία μέσα στην άλλη. Εκεί τη στιγμή. Και μ' αρέσει. Όπως ακριβώς και οι σχέσεις μας. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι καλή. Are you ready for me? Love it. That's amazing. Amazing. Oh, nice job. Ooh, love. Super nice. Let me see. Real hot. Oh, yeah. Nice sharp job, Steve. Also, it looks like an eye. It's almost like... Bye, guys. See you next time. Super nice. Όταν τραγουδάει ή το πρωί. Είναι τελείως ο εαυτός της. Δεν έχει χρόνο να αλλάξει. Είναι πολύ γλυκιά. Για να μην τα ωρεοποιούμε τα πάντα, να σου πω ότι με ενοχλεί πάνω της. Είναι φορές που μπορεί να της μιλάς και να είναι αλλού ξημερωμένη. Όταν είναι δασκάλα, το υπαγορεύω και κάνω αυτό το ξύστο δάχτυλο έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερο οδηγό. Δεν υπάρχει. Μόνο που δεν μαγειρεύει την ορκοτική. Μαγειρεύει πολύ ωραία. Ό,τι χειρότερο δεν υπάρχει. Είναι σαν τρώσε μετό. Της μυρίζει τις πατάτες ή τα γλυκά και σε βλέπει ακόμη τρως πατάτες τηγανιτές. Μπορεί να φάει δύο κούτες ποκόρ. Πάρα πολύ αλλού σου. Ένα μεγάλο παιδί είναι η Άννα. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό το παιδί από τη Δύση. Γιατί τρώω τόσο πολύ πρόβλημα από όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή μου που χαίστηκα προς την Δύση. Και άλλες φορές περνάω αγάπες με τον εαυτό μου, ας πούμε. Λέω, ναι, τελικά είναι μια ενδιαφέρουσα γυναίκα η Δύση που... Τέλειωσε. Θέλω κι άλλο. I had moments like that. I went, oh, I hope it's not a nodule again. I am curious to see how I am now. So, your vocal cords look like when I met you 6 years ago. Before the surgery? Yeah. I have the nodule again? Yeah. Καπνίζω. Είμαι τρελή, έτσι. Υπάρχει. Βλέπεις οι άνθρωποι, γιατί στις χειρότερες στιγμές της ζωής τους γίνονται ακόμα χειρότεροι. Μπορείς να πας εσύ να κάνεις την εγχείρηση για μένα. Και να γίνεις τραγουδίστρια. Εγώ και να την κάνω δεν θα αλλάξει κάτι, ενώ εσύ υπάρχει λόγος. Θα γίνεις καλύτερα, θα τραγουδάς άλλα 40 χρόνια. Χάιδευα χτες, το κατάλαβες, μέχρι να κοιμηθείς. Και γύρισες και μου λες, τώρα από την αριστερή μεριά. Ευχαριστώ.